Συναγωνιστή και σύντροφε λαέ της Νέας Ιωνίας. Καλωσορίζουμε στη σημερινή μας μεγαλειώδη και αγωνιστική συγκέντρωση της προσφυγωμάνας και εργατομάνας Νέας Ιωνίας, της γειτονιάς των ηρωικών αγωνιστών του ΕΑΜ Ελλάς, των λαϊκών αγωνιστών των μεγάλων εργατικών απεργιακών κινητοποιήσεων, το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τους άλλους συντρόφους της Κεντρικής Επιτροπής, τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, τους αυριανούς δημάρχους του Βόρειου Τομέα. Χαιρετίζουμε τους εργάτες, τους υπάλληλους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους που συναντηθήκαμε στους αγώνες για δουλειά με δικαιώματα, για συλλογικές συμβάσεις, για το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την παιδεία, για την προστασία των ανέργων και της λαϊκής κατοικίας. Τους εργάτες του Δήμου που μας είδαν όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό τους, στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στο αμαξοστάσιο, στις συγκεντρώσεις και τους αγώνες τους. Τους εκπαιδευτικούς που επιμένουν να σηκώνουν στους ώμους τους τον ήλιο της γνώσης, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς σε πείσμα της οργανωμένης αμάθειας, του ατομισμού και της ανταγωνιστικότητας που προωθεί το σχολείο της αγοράς. Τους αυταπασχολούμενους που στενάζουν από τη φορολογία και τον ανταγωνισμό των πολυεθνικών. Τις γυναίκες, τους νέους και τις νέες, τους μαθητές και τις μαθήτριες που επιλέγουν η πρώτη τους ψήφος να είναι κόκκινη, αγωνιστική, καρφή στο μάτι του κατεστημένου. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τις φίλες και τους φίλους που για πρώτη φορά έρχονται μαζί μας, που διατηρούν τις διαφωνίες τους και τις επιφυλάξεις τους, τις κριτικές τους παρατηρήσεις και τις αντιρρήσεις τους, αλλά αντιλαμβάνονται την αξία που έχει σήμερα η στήριξη, η αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, σε Ευρωβουλή, σε Δήμους, σε Περιφέρειες, για να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων, των ανθρώπων του Μόχθου. Χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες αγωνιστές και αγωνίστριες που πίστεψαν τα προηγούμενα χρόνια στο εμπόριο ελπίδας του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν πιστέψει ότι η δημοτική αρχή του ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να είναι συμπαραστάτης του λαού και προδόθηκαν και σήμερα συμπορεύονται με το ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση, αναγνωρίζοντας το δίκαιο των θέσεών μας και τη συνεπή μας στάση για να δυναμώσει η αντίσταση, η διεκδίκηση, ο αγώνας, η ελπίδα να κερδιθούν ξανά δικαιώματα και να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές προς όφελος του λαού. Οι ιωνιώτες και οι ιωνιώτισσες, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα έχουμε όλοι μας πράγματι πολύ μεγάλη συσσωρευμένη πείρα από τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Αττικής αλλά και στο δικό μας Δήμο. Πείρα που ότι υπάρχει ένα ενιαίο αντιλαϊκό νήμα που συνδέει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις κυβερνητικές αποφάσεις και την υλοποίησή τους από τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ. Πείρα που πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε η ψήφος να πιάσει τόπο, να μην σκορπίσει αριστερά και δεξιά σε παραλλαγές του ίδιου νομίσματος, σε παρατάξεις που κάθε 4 χρόνια ανακυκλώνουν και ανταλλάσσουν υποψηφίους, περιοδεύοντας από συνδυασμό σε συνδυασμό, υπηρετώντας την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, όποιες αποχρώσεις και αν παίρνει. Το δίλημα λοιπόν που στέκεται μπροστά στους εργαζόμενους, στο λαό της Νέας Ιωνίας, είναι το εξής. Θα στηρίξουμε με την ψήφο μας αυτόν τον δρόμο που μας έχει φέρει ως εδώ, τον δρόμο των κερδών των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων που φέρνει φτώχεια, περικοπές, φορολογία για τους πολλούς, τον δρόμο που υπηρετούν η Ευρωπαϊκή Ένωση,
οι κυβερνήσεις, η περιφερειακή αρχή της Αττικής και της δημοτικής αρχής του Γκότσι, με τη στήριξη των άλλων συνδυασμών, των κυρίων Μανούρη και της κυρίας Στομαίδου και του κυρίου Κουκουλάρη, για την ενίσχυση της τοπικής διοίκησης ως φορομπηχτικού και αντιλαϊκού μηχανισμού, ή θα στηρίξουμε τη δύναμη του αγώνα και της αντεπίθεσης με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης που παλεύει σε όλα τα επίπεδα να ανοίξει ο δρόμος για την ικανοποίηση των δικών μας σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Θέλουμε δημοτική αρχή, αγωνιστική, διεκδικητική, στήριγμα αυτού του αγώνα ή τροχονόμο της αντιλαϊκής πολιτικής. Σύντροφοι και φίλοι, σήμερα βλέπεις τα άλλα δημοτικά και περιφερειακά ψηφοδέλτια να τσακώνονται για το ποιος είναι ο καλύτερος, ο πιο ικανός, ο πιο άξιος στο να διαχειριστεί το Δήμο και την περιφέρεια. Ζούμε σε τοπικό επίπεδο τον αποπροσανατολιστικό καυγά που βλέπουμε και από τα κόμματά του στη Βουλή σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Να μην ξεχάσεις όμως ότι η Περιφερειάρχης, η Δημοτική Αρχή του ΣΥΡΙΖΑ και οι δημοτικές παρατάξεις, οι προερχόμενες και στηριζόμενες από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, στήριξαν μαζί τις αντιδραστικές αλλαγές του Καλλικράτη και του Κλισθένη, όλο το πλαίσιο που έχει μετατρέψει τους Δήμους και τις περιφέρειες σε αποτελεσματικούς ημάντες εφαρμογής της αντιλαϊκής πολιτικής, μεταφέροντας με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευαίσθητους τομείς αρμοδιοτήτων και οικονομικής διαχείρισης στους Δήμους, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, χώρους αθλητισμού και πολιτισμού, ανοίγοντας το δρόμο της ανταποδυτικότητας και της εμπαρευματοποίησης. Να μην εξεχάσεις και γι' αυτό να μην δώσεις άφεση αμαρτιών στην παράταξη του κυρίου Γκότσι, που ως δημοτική αρχή για να συμβάλλει στην επιτυχία αυτών των αντιλαϊκών στόχων αποδέχτηκε τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους και τις σχολικές επιτροπές, τις παράνομες παρακρατήσεις από την πλευρά του κράτους που έχουν φτάσει στα 15 δις και προέρχονται από την εξοδοτική φορολογία μισθωτών και συνταξιούχων χωρίς η κυβέρνηση να ανταποδίδει στην τοπική διοίκηση. Ότι κατέφυγε στην αύξηση των ίδιων πόρων και βάζοντας σε εφαρμογή τους μνημονιακούς νόμους, προχώρησε στην ίσπραξη διάφορων οφειλών, ακόμα και από τροφεία, φόρους και πρόστιμα και για ποσά που ήταν και κάτω από τα 500 ευρώ. Στάθηκε εχθρικά απέναντι στις διεκδικήσεις των ίδιων των υπαλλήλων του Δήμου. Προσανατολίζεται για τη στέχαση των 250 προνηπίων των 4 ετών, κυρίως στην τοποθέτηση προκάτεθουσών σε προάβλια σχολεία. Να μην ξεχάσεις επίσης τις ευθύνες τόσο της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όσο και των προηγούμενων, οι οποίες έχοντες άλλες προτεραιότητες, παρέδωσαν δεκάδες χώρους, ειδικά παλιά εργοστάσια, σε μεγάλες τραπεζικές και εμπορικές αλυσίδες, παρά την τεράστια έλλειψη σχολικών αθλητικών χώρων αναψυχής και πρασίνου. Να μην ξεχάσεις ότι με τη σύμφωνη γνώμη και ψήφο των Μανούρη Θωμαίδου Γκότσι αποχαρακτηρίζονται και παραδίδονται για επιχειρηματική χρήση και οι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι της πόλης μας, όπως το οικοδομικό τετράγωνο 445 στον Περισσό. Ότι τα τελευταία 16 χρόνια για 4 δημοτικές θητείες, στις οποίες μετήχαν και Μανούρη Στομαίδου ως πρωτοκλασάτα στελέχη της Δημοτικής Αρχής Χαραλάμπους, έχουν γίνει μόνο ένας παιδικός σταθμός και ένα μόνο νηπιαγωγείο. Ότι για την ικανοποίηση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντικατάσταση των λαπτήρων μελέτ και για την αγορά 2 λεωφορείων για την τοπική συγκοινωνία, Γκότσης, Μανούρης, Θωμαίδου μαζί φέσωσαν το Δήμο ψηφίζοντας τον δανεισμό του με 1.622.000 ευρώ. Ότι για την ίδρυση των 2 τοπικών μονάδων υγείας στη θέση των 2 καταργημένων παραρτημάτων του ΙΚΑ που υπολείπονται και σε ιατρικό προσωπικό και σε εξοπλισμό, Μανούρης, Θωμαίδου,
σημερίστηκαν τους πανηγυρισμούς του κυρίου Κότση, προφανώς για να δώσουν άλοθη στο διαχρονικό έγκλημα των κυβερνήσεων που υπηρέτησαν σε βάρος της πρωτοβάθμιας υγείας. Μην ξεχάσεις ότι όλα αυτά δεν έχουν απλά τοπικό χαρακτήρα, όπως υποστηρίζουν όλοι τους, κρύβοντας την κομματική τους προέλευση και προτίμηση. Ακριβώς επειδή τα κόμματα που τους στηρίζουν ευθύνονται για την κεντρική αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιούν οι ίδιοι στο Δήμο μας. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι της Δημοτικής Αρχής και των άλλων αντιπολιτευόμενων δήθε πολιτικών παρατάξεων, δεν μπορείτε να υπόσχεστε την ανάπτυξη της πόλης μας σε κανένα τομέα, γιατί είστε υπέρμαχοι αυτής της πολιτικής, γιατί αποδέχεστε την οικονομική βάση και τις αρχές ενός συστήματος που γεννάει τη βαρβαρότητα και έχετε βάλει το λιθαράκι σας για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και οι υποσχέσεις σας είναι κενό γράμμα όσα ηλουστρασιών προγράμματα και αν τυπώνετε. Και αποτελεί μάλιστα πρόκληση όλοι εσείς που συμβάλλετε στο χτύπημα των δικαιωμάτων του λαού, κάποιοι να εμφανίζετε και συνεχιστές των αγωνιστικών παραδόσεων του κομμουνιστή δήμαρχου Γιάννη Δομνάκη. Επειδή ίσως κάποτε, όπως λέτε, περάσατε από την ΚΝΕ και το ΚΚΕ. Ακριβώς περάσατε. Ήσασταν περαστικοί. Από την ΚΝΕ και το ΚΚΕ δεν περνάς. Οργανώνεσαι. Καταθέτεις ψυχή για την αλλαγή του κόσμου. Σύντροφοι Ιωνιώτες, συντρόφισσες Ιωνιώτισσες, η Λαϊκή Συσπήρωση της Νέας Ιωνίας ήταν στην κυριολεξία η μόνη δύναμη που έφερε δεκάδες θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα παραπάνω θέματα. Στήριξε τα αιτήματα, τις διεκδικήσεις των εργαζομένων του Δήμου και του σωματείου τους απέναντι στην αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική κυβέρνησης, περιφέρειας και Δήμου. Πρωτοστάτησε στη δρομολόγηση λύσεων σε μια σειρά προβλήματα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν στην ασφάλεια της ζωής των εργαζομένων στην καθαριότητα. Αντιπαρατέθηκε στην προσαρμογή της λειτουργίας του Δήμου στα μνημόνια, στην παράδοση των αποθεματικών του στα κρατικά ταμεία. Στήριξε τις λαϊκές διεκδικήσεις για την ανάκτηση των απολειών του λαού, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Κατάγγειλε την ανακύκλωση της φτώχειας, τη φορολιστία, τα ματωμένα πλεονάσματα, τους πληστηριασμούς, τις απολύσεις και την έλλειψη μόνιμου προσωπικού στο Δήμο. Οι κομμουνιστές, οι κομμουνίστριες, οι συνεργαζόμενοι μαζί μας δεν υποσχόμαστε, δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη της πάλης, για το σύνολο των προβλημάτων που απασχολούν σήμερα τη λαϊκή οικογένεια, για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, στην κοινωνική ασφάλιση, στην αξιοπρεπή σύνταξη, για την καθολική παροχή υψηλού επίπεδου δωρεάν υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόνοιας, για την πλήρη χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης από το κράτος, για την κάλυψη των αναγκών σε σχολική στέγη, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, με τη δέσμευση παλιών εργοστασίων, οικοπαίδων, κτηρίων, για υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού, για τους φορείς και τα σωματεία που οργανώνουν αυτές τις αναγκαίες δραστηριότητες στις γειτονιές της πόλης, για τη φροντίδα και αγωγή όλων των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, την προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ αποκλειστικά από την κρατική χρηματοδότηση, για την πρόσληψη του αναγκαίου για τη λειτουργία του προσωπικού, για το συνολικό σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση από το κράτος όλων των αναγκαίων μέτρων και έργων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, την εξασφάλιση των αναγκαίων έργων οδοποιίας, για την αποκομιδή και τη διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σοδασμό στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία, στους φυσικούς πόρους και όχι με κριτήριο την επιχειρηματική κερδοφορία, για τη μείωση των δημοτικών τελών, την κατάργηση των τροφείων, για να απομονωθεί η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή που μαγαρίζει τις γειτονιές μας,
για να συγκρουστούμε με το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο, όχι να κρυφτούμε πίσω από αυτό όπως κάνουν όλοι οι άλλοι. Γιατί εμείς δεν θα πούμε ποτέ ότι τα λαϊκά προβλήματα δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Θα παλέψουμε μαζί με το λαό για σύγχρονα δικαιώματα. Αυτό που έκαναν με τη δράση τους και οι πέντε κομμουνιστές δήμαρχοι σε Κεσαριανή, Χαϊδάρη, Καρία, Πάτρα και Πετρούπολη. Γιατί για μας όμορφη είναι η πόλη όπου οι κάτοικοί της έχουν δουλειά και αξιοπρεπείς συλλογικές συμβάσεις, όπου όλα τα παιδιά έχουν δωρεάν πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς, στην παιδεία, την υγεία, τον αθλητισμό, όπου ο συνταξιούχος θεωρείται τιμή και όχι βάρος για την κοινωνία, όπου θα υπάρχουν δικαιώματα για όλους και όχι ευκαιρίες για όποιον προλάβει. Ψηφίζουμε τη λαϊκή συσπήρωση επειδή πρέπει να δώσουμε ηχηρό μήνυμα στα ψεύτικα διλήμματα πρόοδος συντήρηση που ξανασερβίρονται με νέο περιτύλιγμα για να παραπλανήσουν ακόμη μια φορά το λαό. Ιωνιώτη, Ιωνιώτησα, έχει σημασία σε αυτή τη μάχη η μία ψήφος να μην ακυρώνει την άλλη, αλλά να τη στηρίζει, να τη διευκολύνει, να σταθούμε ενιαία σε όλες τις κάλπες, να δώσουμε απάντηση σε όλη την κλίμακα της εφαρμογής της αντιλαϊκής επίθεσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το Δήμο. Δεν είμαστε διχασμένοι άνθρωποι. Δεν πρέπει να κομματιάζουμε τα κριτήρια και την ψήφο μας ανάλογα με την κάλπη. Δώσε την ίδια απάντηση παντού, γιατί αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να καταδικάσεις ταυτόχρονα όλους τους υπεύθυνους για τις αντιλαϊκές πολιτικές που σου φορτώνουν. Γιατί και οι τοπικές εκλογές δεν είναι κάτι άλλο, κάτι έξω από το κεντρικό πολιτικό πρόβλημα. Γι' αυτό και ενισχύουμε το ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση παντού. Αλλάζουμε τους συσχετισμούς σε όλες τις γειτονιές μας, υπέρ του λαού. Δυναμώνουμε τη λαϊκή αντιπολίτευση παντού, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Κομμουνιστής Δήμαρχος, περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι της λαϊκής συσπήρωσης στη Νέα Ιωνία σημαίνει μεγαλύτερη και ισχυρότερη δύναμη στο πλάι του ιωνιώτικου λαού. Μπορούμε να βάλουμε εμπόδια, να καθυστερήσουμε αντιλαϊκά μέτρα, να διεκδικήσουμε μέτρα ανακούφιση για τη λαϊκή οικογένεια, να ανοίξουμε το δρόμο για να επιβάλλουμε ριζικές αλλαγές, γιατί το βλέμμα μας είναι προσιλωμένο σε ένα μέλλον όπου τα παιδιά μας να ζήσουν σε μια άλλη κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση, όπου ο διπλανός τους να είναι άνθρωπος και όχι λύκος. Για να περάσουμε στην αντεπίθεση, να έχει αποτελεσματικότητα η πάλη μας, ψηφίζουμε, στηρίζουμε ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση.